Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο μακρύ χρονικό διάστημα θα έλεγα βρισκόμαστε συνεχώς σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια διαδικασία διαπραγματεύσεων η οποία επίσης για μακρύ χρονικό διάστημα θυμίζει σκοτσέζικο κοντούς, εκεί που φαίνεται ότι πλησιάζουμε οι δύο πλευρές μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων κυρίως αυτή την φορά εταίρων και δανειστών. Από την άλλη πλευρά ζούμε ένα σκοτσέζικο ντους και βλέπουμε να υπάρχουν μια σειρά από δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων στον ευρωπαϊκό κυρίως τύπο που δείχνουν για την Ελλάδα ότι δεν είναι κοντά στην επίτευξη κάποιας συμφωνίας. Θα έλεγα ότι ως ένα βαθμό μοιάζει να το έχουμε συνηθίσει πλέον και αυτό το προσλαμβάνουμε εμείς στα μέσα ενημέρωση, εμείς οι δημοσιογράφοι, στις συζητήσεις μας. Όχι τόσο με τους πολιτικούς που βεβαίως είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο, αλλά ακόμη και με τους ίδιους τους πολίτες, που μοιάζει πλέον να έχουν ως ένα βαθμό εθιστεί σε αυτή τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου τη φράση, τη διαδικασία δηλαδή, τη μία μέρα να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία και την επόμενη μέρα αυτή η συμφωνία να απομακρύνεται. Αυτά τα δεδομένα, πολύ πρόσφατα, μόλις το Σαββατοκύριακο, ή λίγο αν θέλετε πριν το Σαββατοκύριακο, κορυφώθηκαν στη Ρήγα της Λετωνίας και οι πληροφορίες που έφτασαν από εκεί είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κεντρικός μέχρι στιγμής διαπραγματευτής, μέχρι σήμερα διαπραγματευτής της χώρας μας με τους Υπουργούς Οικονομικών, βρέθηκε σε μια ιδιότυπη απομόνωση από τους συναδέλφους του, τους υπόλοιπους Υπουργούς Οικονομικών. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια μεταβολή από την πλευρά της κυβέρνησης. Τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπου ο κύριος Βαρουφάκης, χωρίς να αποδοκιμάζεται, χωρίς να περνά σε δεύτερη μοίρα, γιατί αυτό τουλάχιστον διαρρέεται από τα κυβερνητικά στελέχη, δεν θα είναι ο κεντρικός συντονιστής της διαπραγμάτευσης, αλλά το ρόλο αυτό θα αναλάβει ο κύριος Τσακαλώτος. Είναι μια προσπάθεια, εκτιμούν πολύ, εκτόνωσης της κατάστασης που καταβάλει αυτή την ώρα η κυβέρνηση και αναλαμβάνει βεβαίως την σχετική διαδικασία της εκτόνωσης ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, κάνοντας αυτή τη μεταβολή στο διαπραγματευτικό, στην ομάδα διαπραγματευτικής κρούσης που έχουμε με τους Ευρωπαίους δανειστές. Από την άλλη πλευρά, θα θυμίσω ότι πριν τη Ρήγα είχαμε μια συνάντηση του κ. Τσίπρα με την κ. Μέρκελ, όπου εκεί τα πράγματα έδειχναν αισιόδοξα. Το τι πραγματικά συμβαίνει, νομίζω ότι αυτή την ώρα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί ή τι μπορεί να συμβεί, είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Και βεβαίως οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο σκληρότερο σημείο τους. Σε ένα οριακό σημείο, με την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας να είναι δύσκολη και αυτό να το παραδέχονται οι κυβερνητικά στελέχη. Από την άλλη πλευρά όμως να υπάρχει μια ως ένα βαθμό σκληρή γραμμή σε ό,τι αφορά τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η κυβέρνηση. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τους εκλεκτούς καλεσμένους, τους οποίους και καλησπέριζω αμέσως για να ξεκινήσω μαζί τους τη συζήτηση. Τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στο στούντιο μας στη Λάρισα. Τον κύριο Μπάμπη Παπασπύρου, στέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επίσης στο στούντιο μας στη Λάρισα. Και τον κύριο Γιώργο Φώτη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο στούντιο μας στο Βόλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Νομίζω ότι αν και η φράση είναι, πλέον έχει καταντήσει δημοσιογραφικό κλισέ, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο και σε ένα κρίσιμο σημείο της διαπραγμάτευσης, όπου φαίνεται πως στις επόμενες 2-3-4 εβδομάδες θα κριθούν πάρα πολλά και θα ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, να δούμε αν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ψύχρεμα την όλη κατάσταση και να δούμε και τι λένε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Που ορισμένες από αυτές θα πρέπει να πούμε ότι πιέζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα σε συμφωνία και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση να λέει ότι όταν κάποιος πιέζει αυτή την ώρα για συμφωνία είναι σαν να τη ζητά να υπογράψει ένα καινούριο μνημόνιο. Κύριε Ζωγράφο, καταρχάς θέλω ένα σχόλιο για τα όσα υπόθηκαν για την υπόθεση του κυρίου Βαρουφάκη. Ο οποίος κύριος Βαρουφάκης, έχοντας προφανώς έναν ιδιότυπο χαρακτήρα, δημιούργησε κάποιες εντάσεις με τους εταίρους μας, με τους δανειστές και βεβαίως ανεξάρτητα από την κεντρική πολιτική που φαντάζομαι δεν τη χαράζει ο κύριος Βαρουφάκης, τη χαράζει συνολικά η κυβέρνηση, υπήρξε αυτή η απόφαση να περάσει σε ένα δεύτερο πλάνο. Θεωρείτε λογικό? Τα ερωτήματα, κύριε Παπασπύρου, έχω την εντύπωση ότι πλέον μπαίνουν αμήλικτα. Και τα έθεσα πριν, δεν θέλω να τα επαναλάβω.
Θέλω να μου δώσετε απαντήσεις. Και οι απαντήσεις πρέπει να έχουν μια λογική, έχω την εντύπωση εγώ, για να μπορέσει η διαπραγμάτευση με τους εταίρους να πάει ένα βήμα παρακάτω. Διαφορετικά, αν έχουμε αποφασίσει τη ρήξη, οφείλει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ναι, ακούτε κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, σας ακούω. Να βάλουμε τα πράγματα, κύριε Μπανάτη, σε μια σειρά. Βεβαίως. Καταρχάς, επειδή όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ακούγονται, παρουσιάζονται, γράφονται από έγκυρους, από παπαγαλάκια εντός εκτός εισαγωγικών και άλλους ανευθυνοϋπεύθυνους περί του Brexit. Το ξεκαθάρισε ο πλέον αρμόδιος σήμερα ο Μοσκοβισσή, ο Επίτροπος επί των Οικονομικών, λέγοντας να σταματήσουν τα ανέκδοτα στην ουσία με τον Brexit. Δεν υπάρχει Brexit, δεν γίνεται και νομικά. Πρέπει να τα λέμε αυτό, όχι για να πιστούμε εμείς μεταξύ μας. Και στην τελική είπε ότι και αν υπήρχε, προσέξτε τι είπε, θα σήμαινε καταστροφή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οικονομικού οικοδομήματος, δηλαδή καταστροφή του ευρώ. Άρα ήταν πολύ σαφής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν το λέω εγώ, όμως Μοσκοβισσή το είπε. Ναι, όχι. Γιατί είναι ο πλέον αρμόδιος. Το επιχείρημα λέω, όχι. Δεν το ναι, κατάλαβα τι είναι. Να πάμε λοιπόν βήμα-βήμα. Λέει ότι καταρχάς έξοδος από το ευρώ δεν υπάρχει. Προφανώς. Έτσι. Δεν προβλέπεται, δεν στηρίζεται νομικά. Ως κίνδυνος, ως φόβος δεν οφείλει να μπαίνει στη διαπραγμάτευση. Αυτό είπε ο πλέον αρμόδιος. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά λέτε εσείς ότι από τη στιγμή που δεν μπαίνει αυτό μπορούμε να συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση για να πετύχουμε καλύτερους όρους. Είναι σημαντικό το να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, ναι, ο οποίος καλλιεργείται τεχνιέντος και εδώ υπάρχει τρομακτική ευθύνη, πιστεύω και ποινική ευθύνη, διότι θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας και στις δηλώσεις βουλευτών όλων των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού και της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω το εξής, είναι χρήσιμο, γιατί πάντα σε αυτή την εκπομπή δίνουμε και ειδήσεις και αποκλειστικότητες. Βγήκε ο κύριος Κορκίδης. Ναι. Δεν έχει σημασία που δεν έχουμε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ο άνθρωπος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν υποψήφιος. Της ΕΣΕ, λέτε. Ναι, ευρωβουλευτής της ΕΣΕ και εξελέγει και πρόεδρος σε μια ευρωπαϊκή αντίστοιχη εμπορική οικογένεια. Ξέρετε τι είπε. Αποκλειστικό. Ότι πήγα στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ντράπηκα. Διότι άκουσα ευρωβουλευτές Έλληνες, στελέχη και αξιωματούχος Έλληνες στην Ευρωβουλή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, να λένε και να χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση, των Ελλήνων, όχι την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την εθνική κυβέρνηση, με τα χειρότερα λόγια. Ότι είναι κυβέρνηση τρομοκρατών, ότι είναι κομμουνιστές, ότι θα μας την άξουν στον αέρα. Όλα αυτά, γιατί τα είπα. Γιατί ξεκινήσατε να λέτε κάτι για τον κύριο Βαρουφάκη. Ούτε συνήγορός του είμαι, ούτε τον γνωρίζω. Θα σας πω τι είπε και ο Παντοάν, ο οποίος είπε, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, είναι φίλος μου, έχει ένα ειδικό τρόπο που χειρίζεται τα θέματα. Ξαναγυρνάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε λοιπόν. Άρα. Ναι, κοιτάξτε όμως, η κυβέρνηση αποφασίζει να τον αντικαταστήσει στη διαπραγμάτευση. Για να είμαστε ακριβείς. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Για να είμαστε ακριβείς. Υποχώρησε στις πιέσεις των δανειστών. Θα σας απαντήσω. Θεώρησε ότι ο κύριος Βαρουφάκης δεν έκανε καλά τη δουλειά του και κατά συνέπεια έπρεπε να αντικατασταθεί. Επαναλαμβάνω, δεν θα είμαι αυτός. Ήταν το στυλ του αυτό που ενόχλησε και αντικαταστάθηκε. Δεν θέλω να το πιστεύω. Κανείς δηλαδή, από εμάς. Το αν φοράει ο άνθρωπος γραβάτα ή δεν φοράει γραβάτα, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι το κυρίαρχο στις περιπτώσεις. Ακριβώς τώρα δηλαδή, για να σοβαρευτούμε. Απλώς η δήλωση, γιατί διάβασα τη δήλωση, δεν μπορώ να κάνω ερμηνείες δικές μου. Η δήλωση ήταν ότι παραμένει επικεφαλής και καλύπτεται. Και υπεύθυνος. Απλώς συντονιστής θα είναι ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι, και καλύπτεται. Πάμε όμως στα. Επειδή πρέπει να διαβάζουμε και πίσω από τις λέξεις. Ναι, ναι. Και επειδή όπως είπατε και εσείς και εγώ έχουμε το θάρρος της γνώμης και την καταθέτουμε σε αυτήν την εκπομπή και γενικότερα στο δημόσιο λόγο μας, έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια μεταφορά, μια αλλαγή αυτή την ώρα σε επίπεδο προσώπου. Κοιτάξτε, πάντα ο καθένας σε μια κυβέρνηση και σε μια τέτοια κρίσιμη φάση εκτιμώ και είναι λογικό, διότι είναι αδιανόητο να πιστέψουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο. Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, μπορεί να υπάρχουν σφάλματα, πάντως συμβαίνουν, υπάρχουν. Όμως έχει μια στρατηγική. Και ο καθένας όταν έχει ένα σχέδιο καταρτήσει και το δουλεύεις, το απεργάζεσαι, έχει το ρόλο του. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο καθένας έχει το ρόλο του, την αποστολή του, που πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένη. Στα ερωτήματα που θέσατε για τη διαπραγμάτευση. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό που φημολογείται. Πού το πάει η κυβέρνηση. Ακριβώς, θα σας πω. Ναι. Κοιτάξτε, για να κάνεις μια διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή και να συνεχίσεις ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποτύχει. Αυτό πάλι δεν το λέμε εμείς, είναι κοινώς αποδεκτό. Τη μία με τους πολλαπλασιαστές, την άλλη με τις εκτιμήσεις, απόδειξε και η πορεία η μία απομείωση του χρέους. Νομίζω άρα ότι λοιπόν, πράγματι, αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει αποτυχία. Ακριβώς. Ακόμα και δηλώσεις του Δουλουτού του έχουν βγει κατά καιρούς. Ναι. Άρα λοιπόν το κέντρο βαρύτητος είναι το εξής. Πείθει στον άλλον ότι αυτό που μου ζητάς
Η συνταγή που μου δίνεις να εφαρμόσω είναι λάθος. Δεν μπορείς λοιπόν, καλέ μου άνθρωπε, να επιμένεις σε κάτι το οποίο είναι λάθος. Το τεκμηριώνεις αυτό, του το αποδεικνύεις. Του λες λοιπόν ότι η πολιτική αυτή, καλός κακός, αυτοί καλά κάνουν και επιμένουν για τους δικούς τους λόγους. Του τεκμηριώνεις λοιπόν ότι αυτό που μου ζητάς, πρώτον δεν μπορώ να το κάνω, εδώ κολλάει η λαϊκή βούληση και το πρόγραμμα των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Δεν μπορώ να προχωρήσω, να εφαρμόσω κάτι. Είμαι κυρίαρχη χώρα, έχω μια κυρίαρχη κυβέρνηση, ανεξάρτητη χώρα. Δεν μπορεί να με επιβάλλεις να κάνω κάτι το οποίο αποδεδειγμένα είναι καταστροφικό, οδηγεί σε ύφεση και σε καταστροφή. Αυτό είναι λοιπόν το κυρίαρχο. Και εκεί λοιπόν αρχίζεις και χτίζεις. Όσον αφορά κάτι που είπατε πριν, θα πω το εξής. Τζάμπα δεν μας έχει δανείσει κανείς. Προφανώς δανεικά. Ειδικά με το πρώτο μνημόνιο, δανεικά, γιατί επικαλούνται κάποιοι ότι δανείζονται πλέον κάποιες χώρες ακριβότερα για να δανείσουν εμάς. Η μισή αλήθεια είναι αυτή. Γιατί τα πρώτα 120 δις δανειζόμαστε με 5,8%. Σας θυμίζω, η Φιλανδία έχει πάρει ένα δις από εμάς μόνο εγγυήσεις και η Αυστρία ένα δις κέρδους. Να μην βάλουμε τις Γερμανίες τα πόσα δις κέρδη. Θέλω να πω λοιπόν. Κύριε Παπαστούρο, εγώ και τελειώνω. Και τελειώνω. Ναι. Έχεις πολλά χαρτιά. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Προφανώς. Το δικό μας μνημόνιο ήταν μοναδικό. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στα μέτρα του, στην πολιτική, στη διάρθρωσή του, στις μεταρρυθμίσεις. Είναι λάθος. Δεν μπορεί να το εφαρμόσουμε. Δεν γίνεται. Εντάξει, είναι κατανοητό νομίζω. Με όλα αυτά τα επιχειρήματα που σας είπα πριν. Τέθηκε ένα ερώτημα και θέλω να μου δώσετε και τη δική σας εκδοχή πριν πάω στον κύριο Φώτη. Έθεσα λοιπόν το ερώτημα, ποια είναι η εντολή του ελληνικού λαού. Και ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις, αυτό έχει αποδείξει τουλάχιστον η ιστορία, οι κυβερνήσεις παίρνουν βεβαίως την εντολή του ελληνικού λαού, αλλά πάντοτε προστατεύουν τα συμφέροντα της χώρας. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτή η κυβέρνηση αυτό θα κάνει. Απλώς θέλω να πω ότι το να καλυπτόμαστε πίσω το δόθηκε η εντολή του ελληνικού λαού, με αυτόν τον τρόπο δεν κυβερνιέται η χώρα. Προφανώς έχετε την εντολή του ελληνικού λαού, γι' αυτό βρίσκεστε εκεί. Έδωσα στίγμα. Όμως τα συμφέροντα της χώρας, τα συμφέροντα της χώρας μπορεί να προϋποθέτουν και υποχωρήσεις. Μπορεί να προϋποθέτουν και κάποιες αλλαγές στην πολιτική. Δεν κυβερνά ο ελληνικός λαός. Δεν είμαστε λαοκρατία. Είμαστε μια δημοκρατία, στην οποία η κυβέρνηση οφείλει να πάρει αποφάσεις. Και οφείλει να πάρει αποφάσεις την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αντιλαμβάνεστε το, νομίζω, το τι λέω, και το λέω αυτό για τον εξής απλούστατο λόγο. Γιατί είδαμε τις προηγούμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τον αρμόδιο για το ταμείο του κράτους, απεγνωσμένα να ψάχνει να βρει χρήματα. Και αντιλαμβάνεστε πόσο ζημιά έγινε στην αγορά με όλο αυτό το πράγμα. Είστε όλοι σας, είμαστε άνθρωποι που ζούμε στην αγορά και καταλαβαίνουμε τι συνέβη. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις προφανώς έχουν την εντολή του λαού και βρίσκονται εκεί. Έχουν πάρει την εντολή του λαού, αλλά οφείλουν να παίρνουν και αποφάσεις. Δεν ρωτάνε κάθε φορά το λαό για τις αποφάσεις που θα πάρουν. Υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Υπ' αυτή την έννοια θέτω το ερώτημα, ποια είναι η εντολή που σας έδωσε ο ελληνικός λαός. Το υπέρτατο, ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι είναι το συμφέρον της χώρας. Προφανώς, πάνω απ' όλα. Και το διακύβευμα είναι συγκεκριμένο. Ακριβώς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μνημονιακή. Δεν είναι δηλαδή το αν θα βάλω λίγο νερό στο κρασί μου, να το πω πιο απλά. Προφανώς. Το αυτό... αν θα πάω σε μια κόκκινη γραμμή λίγο πιο πίσω. Κοιτάξτε, κύριε Μπανάτσα. Το θέμα να κερδίσω τον πόλεμο. Για όχι τη μάχη. Για να μιλάμε επί πραγματικής βάσης. Ναι. Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι αυτό που σας ανέλησα με λίγα λόγια πριν. Δηλαδή, πρέπει να πείσουμε τους άλλους ότι το μείγμα αυτό είναι λάθος. Και πρέπει να πάμε σε άλλη πολιτική. Σας θυμίζω, γιατί νομίζω οι περισσότεροι από εμάς δεν το είδαμε. Εδώ ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς έφτασε στο σημείο, καλά αφήστε τις κολοτούμπες τις πρώην που είχε κάνει τις μνημονιακές, να μιλάει ότι εγώ αν ήμουν σε ερώτηση που τον έκαναν, το θυμόσαστε στην εκπομπή προχθές, ότι δεν θα έπαιρνα αυτά τα μέτρα. Δεν θα κόβα μισθούς και συντάξεις. Τώρα τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ναι. Δεν θυμάμαι αν ήταν δημοσιογράφος ή κάποιος από τους ακροατές, τους τηλεθεατές. Θέλω να πω λοιπόν, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο υπερασπιστής της μνημονιακής πολιτικής, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έπαιρνα τέτοια μέτρα περικοπές. Μπορεί να το κάνει και για αντιπολιτευτικούς λόγους. Θέλω, ναι, προσέξτε όμως. Είναι στην αντιπολίτευση πλέον. Προφανώς. Όμως, μην ξεχνάτε, ναι, ότι ο κ. Σαμαράς λοιπόν, από αντιμνημονιακός μεταβλήθηκε σε μνημονιακό. Ακριβώς, γι' αυτό το είπα. Λέω όμως, δεν θέτω θέμα αξιοπιστίας. Θέλω να πω το εξής. Η εντολή λοιπόν του ελληνικού λαού. Και απ' την άλλη, αυτό έλεγα πριν. Δεν κυβερνάει ο κ. Σαμαράς. Όχι, σας είπα το παράδειγμα ότι ακόμα και ο ίδιος που εφάρμοσε την πολιτική, λέει δεν θα την εφάρμοζα τώρα. Καλά, μπορεί να το κάνει. Εγώ ξαναλέω. Στο μπορεί να το κάνει
Προσέξτε. Μπορεί να το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι ένα παιχνίδι. Για ψηφοθερικούς λόγους. Όλη αυτή η ιστορία είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή υπάρχουν πιέσεις ασφιχτικές. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μείνουμε στο παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος και πεπισμένος ότι η διαπραγμάτευση και η στρατηγική της κυβέρνησης στην κατεύθυνση που σας είπα πριν θα αποδώσει. Μάλιστα. Διότι, προσέξτε με, τα λεφτά θέλουν να πάρουν αυτοί. Το πόσα και τι, όπως γνωρίζετε, είναι σε εξέλιξη και σε κρεμότητα και θα εξεταστεί συνέχεια με την επιτροπή που έχει συσταθεί λογιστικού ελέγχου του χρέους. Όμως. Ναι. Θέλουν να πάρουν λεφτά και θέλουν προφανώς να υπάρξει μια διαδικασία, μια κίνηση. Και φαντάζομαι ότι θέλουν να πάρουν ευρώ. Χρεοκοπία δεν θέλουν. Έξοδο από το ευρώ δεν υπάρχει, άρα θα βρεθεί λύση, θα βρεθεί σύγκληση. Υπ' αυτή την έννοια, αυτό εννοούν όταν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας έντιμος συμβιβασμός και σε μια διαπραγμάτευση, το έχει πει και ο κ. Πρωθυπουργός, πάντα πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Προχωράει και ο άλλος για να συναντηθείτε. Για να συναντηθούμε σε ένα κοινό σημείο. Αυτή Μάλιστα. είναι η κατάσταση. Κύριε Φώτη, εκτός από το σχόλιο που θα κάνετε στα προηγούμενα, απαντήστε μου πρώτα σας παρακαλώ σε ένα ερώτημα. Δεν έχει δίκιο η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες όταν διαμαρτύρονται και λένε ότι είναι δυνατόν η αντιπολίτευση να μας πιέζει να υπογράψουμε, να μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό να υπογράψουμε. Είναι υπεύθυνη στάση αυτή από την πλευρά της αντιπολίτευσης? Ή το μόνο που την ενδιαφέρει την αντιπολίτευση είναι να δικαιώσει την πολιτική της? Και το λέω αυτό και για τον κύριο Βενιζέλο, για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επανειλημμένα ασκεί κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν υπογράφει. Τι να υπογράψει? Μια αποτυχημένη πολιτική? Μια πολιτική που δοκιμάστηκε στο παρελθόν και βεβαίως μπορεί να μην καταλήξαμε στο να μην μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, γιατί ξέρω ότι θα μου το πείτε αυτό. Όμως κοιτάξτε τι δημιούργησε. 1,5 εκατομμύριο ανέργους, καταγεγραμμένους, γιατί η πραγματική είναι περισσότερη. Ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 6,5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια νομίζουν κάτω τα όρια της φτώχειας. Σωστά. Άρα, για ποια πολιτική μιλάτε? Τι να υπογράψει η κυβέρνηση? Έστω και να είμαστε με τον πιστόλι στο κρότο. Και ένα ερώτημα, κύριε Μπανάτσα, μου επιτρέπετε. Συγγνώμη, ήθελα να φάω το χρόνο του κύριου Φώτη. Ένα ερώτημα, όχι για τη συζήτηση. Τα 20 δις, γιατί τόσα περίπου ήταν υποχρεώσεις μας, 20 με 23 δις των δανειακών μας υποχρεώσεων και των οφειλών για το 2015, πώς θα τις κάλυπτε αυτή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Γιατί ήταν ακάλυπτο. Θέσαμε πολλά στον κύριο Φώτη. Όχι, είναι σημαντικό αυτό. Είναι και στο κομμάτι. Η γραμμή. Θα γινόταν. Η πιστωτική γραμμή. Θα γινόταν. Ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε υπογράψει. Αυτό λέω, θα γινόταν. Τώρα θα δούμε και το θα το δικό σας. Μα μου λέτε κάτι που δεν έγινε. Εσείς έχετε ένα θα που ξεπερνάει τον πλανήτη, το θα. Θα όταν θα έρθει η ώρα μου θα σας απαντήσω. Ναι, θα το πνίξει. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Τι πενήχθηκα. Μισό λεπτό. Τι πενήχθηκα. Μία φράση. Έλα. Λοιπόν, καταρχάς. Όχι, έλα. Τι πενήχθηκα. Συγκεκριμένα. Αυτό είπατε. Ότι όποιος δεν είναι με εμάς είναι εκπρόσωπος του λαού. Μάλλον βλέπατε άλλη εκπομπή. Εγώ είπα ότι είναι μια κυρίαρχη ανεξάρτητη κυβέρνηση. Αυτό είπα. Κανένας δεν είπε ότι δεν είμαι εμάς. Λάθος κάνετε. Δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Ναι, δεν είπατε τέτοιο πράγμα όμως. Καταλαβαίνετε. Κύριε Ζωγράφη, πώς θα πάμε να θέσω σας και σε εσάς μάλλον αυτό το ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι οι εταίροι μέχρι το τέλος επιμένουν στο όχι, στο κόψτε μισθούς, κόψτε συντάξεις, πάτε στις ομαδικές απολύσεις, δεν ξέρω και εγώ ποιες άλλες απαιτήσεις έχουν. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Απαντάμε εκλογές, ας πούμε, όπως ακούγεται? Απαντάμε δημοψήφισμα? Κοιτάξτε, η πεποίθησή μου, σας την έχω πει και σε προγενέστερες εκπομπές, είναι ότι θα υπάρξει συμφωνία. Είμαι και φύση και θέση αισιόδοξος. Αλλά εδώ δεν πάμε με προβλέψεις και μόνο. Και κάτι που συζητάμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να το πούμε. Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά που λέγατε πριν, που αναφέρατε, είναι απόρριες και προβλέψεις του μνημονίου. Ναι, προφανώς βέβαια. Θέλω να πω λοιπόν. Ότι στη συντηρητική του πλειοψηφία αυτά έχουν υλοποιηθεί από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εννοείται, ας πούμε, ότι κόπηκαν ήδη μισθοί και συντάξεις. Βεβαίως. Ναι. Όλα αυτά που συζητάμε. Βγάλαν τη λάτζα οι άλλοι δηλαδή. Τώρα εσείς δεν έχετε λάτζα. Δεν καταλάβατε τι είπα. Λέω ότι τι να μας ζητήσουν αυτά που συζητάμε, αυτά που ακούγονται και πέφτουν στο τραπέζι, έχουν υλοποιηθεί. Δεν μιλάω γι' αυτό. Λάθος συνειρμό κάνατε. Με τα οποία συμφωνείτε. Δεν καταλάβατε καλά. Άρα όχι, τι λέτε, για να δεν καταλάβατε καλά. Άρα λέω, να διατηρηθούν λοιπόν, αυτά. Ότι όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Και εκτιμένα δηλαδή τη προηγούμενη κυβέρνηση. Λάθος κάνετε. Γι' αυτό υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες και για την κατώτατη σύνταξη και για τον κατώτερο μισθό και για τις εργασιακές συμβάσεις. Γι' αυτά συζητάμε που θα αλλάξουν. Γιατί λέγατε κάτι που πρέπει να θα αλλάξουν. Σαφώς έχει καταργηθεί το μνημόνιο.
Όσο και να ακούγεται αστείο, και η κατάργηση λέξη Τρόικα παίζει το ρόλο τη, και η κατάργηση του μνημονίου δεν υπάρχει πλέον μνημόνιο, διότι αυτά που είχαν αποφασιστεί και υλοποιήθηκαν, αυτό σα λέω και κάνω ότι δεν θέλετε να με καταλάβετε. Υλοποιήθηκαν και δεν απέδωσαν. Ποιο σχέδιο λοιπόν? Μιλάμε για καινούργια βάση σχεδίου. Ναι, για καινούργια πρόταση, μια καινούργια πρόταση αναγέννηση, αναδημιουργία τη Ελλάδα που βασίζεται στον πυλώνα των θέσεων που έχουν προταθεί. Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν την έχουμε δει. Λάθος κάνετε. Το λέει ο κύριος Φώτης. Ο κύριος Βαρουφάκης. Σας λένε ότι δεν έχετε πρόταση. Μισό λεπτό. Ο κύριος Βαρουφάκης και η κυβέρνηση έχουν υποβάλει προτάσεις. Άλλος λέει δεν είναι αναλυτικές. Άλλος λέει δεν είναι περιεκτικές. Έχουν υποβληθεί. Δεν θυμάμαι πόσες σελίδες ήταν το mail του κυρίου Βαρουφάκη. Άρα υπάρχει βάση συζήτηση. Προφανώς γίνονται συζητήσεις, επεμβάσεις. Το κυρίαρχο λοιπόν είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί κατά καιρούς βγαίνουν και ειδήσεις για το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, ότι μάλλον έχει φιξαριστεί στο 1,5% είναι θετικό. Είναι ένα βήμα. Αυτό λοιπόν σου δίνει την άνεση και τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη πολιτική. Βλέπουμε τις ρυθμίσεις των δανείων, των οφειλετών. Βλέπουμε τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση σιγά σιγά εφαρμόζει πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί. Μόνο που έχει εξανεμιστεί το 1,5% και το πρέπει να το επανακτήσουμε. Έχει εξανεμιστεί. Εγώ συμφωνώ για το 1,5%. Αλλά πλέον έχει χαθεί. Και πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα για να και το κάνουμε. Για να απαντήσω να και για να κλείσω. 1,5%. Επιμένω, για να το κάνουμε 1,5. Επιμένω για 1,5. Για να περισσέψει δηλαδή κάτι για την κοινωνική πολιτική μέχρι το 3. Βγαίνετε και λέτε δεν προχωράμε, δεν υπάρχουν δαπάνες, δεν υπάρχουν πληρωμές. Ποιες πληρωμές? Ξεχάσατε τη στάση πληρωμών της περίοδου 10-12. Ξεχάσατε τον εσωτερικό δανεισμό. Ξεχάσαμε το PSI. Σαν αυτή δεν ξεχάσαμε το κούρεμα. Μου είπατε πριν το μεγαλύτερο δάνειο στον κόσμο, 230 δις. Έγινε κούρεμα εντός εισαγωγικών, κουρεύτηκαν τα ταμεία και το χρέος, όπως είπε ο κ. Μπανάτσας, μεγαλώνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι πολιτική που μπορεί να συνεχιστεί. Μάλιστα. Και για τους Πορτογάλους που είπατε και τους Ιρλανδούς, σας το είπα χίλιες φορές, καμία σχέση το πρόγραμμα το δικό τους με το δικό μας. Καμία, μα καμία. Και στα μέτρα και στους μισθούς και στους κατώτατους και στις συντάξεις και στο 13ο μισθό. Κανένα. Σας προκαλώ, σας προκαλώ να σας τα δείξω. Καμία σχέση. Είστε ανενημέρωτος. 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 Καμία σχέση. Το μνημόνιο ήταν τα φόπλακα της Ελλάδας. Τα έχω διαβάσει και τα ξέρω καλά. Και σας προκαλώ όποτε θέλετε. Κύριε Ζωγράφο, θέλετε κάτι να πείτε? Να σας απαντήσω ευθέως, γιατί...